Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μία υπέροχη συνταγή με βάση το σολομό. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να ψήσετε τέλεια το σολομό σε ένα τηγανάκι και να φτιάξετε την πιο υπέροχη σάλτσα με σίκα για να την κάνουμε έτσι πάρα πολύ γιορτινή, πάρα πολύ ιδιαίτερη. Και βέβαια ο σολομός θα παραμείνει ζουμερός και τραγανός την ίδια στιγμή. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Χρειαζόμαστε μία τηγανάρα αντικολλητική πάνω στη φωτιά. Και το μυστικό για να ψήσουμε οποιοδήποτε ψάρι είναι αυτό. Το τηγάνι πρέπει να είναι αντικολλητικό και να κάψει αρκετά καλά. Λοιπόν, έχω 4 υπέροχα φιλέτα σολομού εδώ πέρα. Θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μπορείτε να πάρετε καθαρισμένο το σολομό κατευθείαν από την ηχθειοπόλη σας. Δεν χρειάζεται να καθαρίζετε εσείς. Βέβαια, έχουμε πολύ ωραίο βιντεάκι στο τέλος του βίντεο που μπορείτε να πατήσετε και να δείτε πώς καθαρίζουμε το σολομό. Τώρα, παίρνοντας όπως είναι το ξυλοκοπής, έρχομαι εδώ και το μόνο που πρέπει να φροντίσω είναι να πάει λαδάκι γύρω-γύρω από το σολομό. Ο σολομός έχει αρκετά λιπαρά, οπότε δεν θέλουμε να το παρακάνουμε με λάδι μέσα στο τηγάνι, γιατί άμα βάλετε πολύ λάδι στο τηγάνι, στο τέλος το φαγητό δεν θα βγει ωραίο και βέβαια θα καεί και ο ίδιος ο σολομός. Πρέπει να αφήσουμε το σολομό να ψηθεί με τα ίδια τα λιπαρά του. Οπότε, το που κάψει το τηγάνι, κοιτάξτε εδώ, αυτή είναι η κακή πλευρά, εδώ πέρα που ήταν το δέρμα, και αυτή είναι η καλή πλευρά που δεν έχει το δέρμα. Βάζουμε από αυτή την πλευρά, από την καλή πλευρά, στο τηγάνι. Γιατί πάντα μα πάντα στο τηγάνι όταν ψήνουμε ψάρι βάζουμε τη μεριά που θέλουμε να σερβίρουμε και θέλουμε να σερβίρουμε αυτή την πλευρά, οπότε η πρώτη πλευρά πρέπει να πάει πρώτη στο τηγάνι, γιατί η πρώτη πλευρά θα πάρει πιο ωραίο χρώμα. Και σε περίπτωση που φοβάστε να ψήσετε σολομό, να σας πω ότι είναι αστείο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Θα δώσετε μια τσιμπίδα και δεν θέλει να το ζωρίσετε. Θέλει να είστε cool και να πηγαίνετε με τα νερά του, γιατί ο σολομός είναι και αυτός cool, αλλά δεν μπορεί πολλά-πολλά. Άμα το κουνάμε όλη την ώρα στο τηγάνι, ξενερώνει και στο τέλος πάει και κολλάει και φεύγει. Τώρα, με το πάρει ωραίο χρώμα, εδώ, κοιτάξτε, γυρνάμε και από την άλλη πλευρά και εδώ, τέλεια. Και όση ώρα ψήνει το σολομός και από την άλλη πλευρά, θα πάω να ετοιμάσω τα υπόλοιπα μου υλικά. Δεν είναι πολλά, θέλω λίγο ginger. Σε περίπτωση που δεν έχετε ginger, μπορείτε να βάλετε λίγο μπούκοβο, γιατί θέλουμε λίγο να κάψει η σάλτσα μας, θέλουμε να βγει λίγο καυτερή. Και τρίβω έτσι μια γενναιόδορη ποσότητα, περίπου 1% ginger θα χρειαστούμε. Μας αρέσει το ginger, πηγαίνει με το σολομό, είναι τρελή φίλη. Πρέπει καθώς πάνε στην εφηβεία να συνοδεύεται το ένα από το άλλο. Κοιτάξτε πόσο ginger έχω εδώ, τόσο χρειαζόμαστε. Λοιπόν, αφήνω εδώ, παίρνω μια σκελίδα σκόρδο και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα τρίψω στον τρίφτη εδώ. Κοιτάξτε εδώ και το σκόρδο μου, τέλεια. Σκόρδο και ginger. Τα δύο υλικά μόνο που θα χρειαστούμε για το σολομό μας. Κοιτάξτε εδώ. Ο σολομός είναι τέλειος. Θα γυρίσω πλευρά να ψήσω και από τα πλάγια. Εδώ και εδώ. Εφόσον ψήσω λίγο και από την άλλη. Εδώ. Και ο σολομός τρώγεται μέτριος. Οπότε σε αυτό το σημείο θα τον βγάλουμε. Δεν θέλουμε να τον παραψήσουμε γιατί στη συνέχεια θα τον ψήσουμε μέσα στη σάλτσα λίγο παραπάνω. Πώς? Βγάλετε το σολομό. Αφήστε την άκρη. Εδώ. Ένα κομμάτι. Δύο κομμάτια. Εδώ. Και όλο αυτό το λάδι που έχει μείνει είναι λάδι καμένο που δεν το θέλουμε με τίποτα. Κοιτάξτε εδώ. Είναι ο λάδι που έχει βγάλει ο σολομός. Αυτό το λάδι είναι ωμέγα 3, ωμέγα 6 που έχουν καεί. Αυτά δεν τα χρειαζόμαστε. Βάζουμε το τηγάνι πίσω στη φωτιά, παίρνουμε λίγο χαρτάκι και καθαρίζουμε. Να θυμάστε ότι ο σολομός έχει καταπληκτικά λιπαρά, αλλά όταν τα ψήνουμε στο τηγάνι αυτά τα λιπαρά δεν τα θέλουμε σύνταγη. Τώρα, έτσι όπως είναι το τηγάνι, χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μέτριο, σβήνουμε με κρασάκι. Και μόλις σβήσουμε με κρασάκι, ρίχνουμε μέσα τι? Τον κύριο ginger και τον κύριο σκόρδο. Εδώ, ψιλοκομμένα. Οχ! Και ανακατεύουμε. Τι κάνουμε τώρα? Αρχίζουμε να δίνουμε γεύση μέσα στο κρασάκι μας. Θα προσθέσω αλάτι και πιπέρι. Και ιδέα το λυπηθώ. Και πιπεράκι. Και μόλις ρίξω αλάτι και πιπέρι, θα προσθέσω μέσα το νεράκι μου. Ρίχνω νεράκι μέσα και αφήνω να πάρει μία βράση. Χρειάζομαι λίγο νερό γιατί στη συνέχεια τι θα ρίξω? Θα ρίξω μέσα τα σίκα μου. Τα σίκα δεν θέλω να τα ψιλοκόψετε. Θέλω να κάνουμε μεγάλα κομμάτια, chunks, εδώ πέρα. Οπότε κόψτε στα 2, στα 3, στα 4 κομμάτια. Αλλά κανόνιστα, μην τα κόβετε τέλεια. Θέλουμε να υπάρχει σίκο και θέλουμε συνδυαστικά κάποιος να παίρνει λίγο σολομό, λίγο σίκο, λίγο ριζάκι στο τέλος, γιατί θα σερβίρουμε με ρύζι, και να παίρνει μια ολοκληρωμένη μπουκιά. Οπότε, τα σίκα μου τα κόβω εδώ. Έχουμε αποξηραμένα. Σε περίπτωση που έχουμε φρέσκα σίκα, μπορούμε να ρίξουμε και φρέσκα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και όπως είναι, ρίχνουμε μέσα στη σάλτσα μας. Κοιτάξτε εδώ.
Λοιπόν, με το που ρίξουμε και τα σίκα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα την κρέμα βαλσάμικο. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κρέμα βαλσάμικο με σίκο πάνω Ζαφυρόπουλο. Φτιάχνεται από συμπυκνωμένο μουσοσταφιλιών και χυμό ελληνικών σίκων, χωρίς προσθήκη νερού και ζάχαρης. Με το που ρίξουμε και την κρέμα βαλσάμικο μέσα, με αυτό στην άκρη, ανακατεύουμε και κοιτάξτε εδώ, κατευθείαν η σάλτσα μας θα μεταμορφωθεί. Τώρα αυτό που θέλουμε είναι να δέσει η σάλτσα μας. Δεν θα πάρει πολύ, περίπου 2 με 3 λεπτάκια και μόλις αρχίζει να δένει η σάλτσα μας, θα ρίξουμε μέσα στο σολομό για να γλασάρει και αυτός μαζί με τη σάλτσα και στη συνέχεια θα σερβίρουμε. Η σάλτσα μου έχει αρχίσει να δένει, οπότε θα ρίξω μία κουταλιά της σούπας μέλι μέσα. Και θα προσθέσω ξανά πίσω μέσα το σολομόν. Σε λεπτάκι λίγο να ανακατέψω εδώ πέρα το μέλι. Κοιτάξτε εδώ, ο σολομός θέλω να πάει μέσα στη σάλτσα, εδώ, γιατί θέλω να ρουφήξει όλη αυτή την υπέροχη γεύση και φυσικά να τελειώσει το ψήσιμό του. Γιατί τον έχουμε αφήσει λίγο undercooked, οπότε θέλει λίγο να μαγειρευτεί. Κοιτάξτε εδώ, σε άλλο στο βαλσάμικο έχει και αυτό σίκο, οπότε ξέρετε πολύ καλά ότι ο σολομός με τα φρούτα πάει πάρα πολύ και εδώ πέρα βέβαια θα γίνει καταπληκτική η συνταγή μας. Αφήνω 2-3 λεπτάκια ίσα να μαγειρευτεί μέχρι μέσα ο σολομός και φυσικά να δέσει σάλτσα. Και ο σολομός μου είναι έτοιμος. Συνολικά δεν πρέπει η όλη διαδικασία να σας πάρει παραπάνω από 10 λεπτά με τίποτα. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε, μπορούμε να κάνουμε γκουρμέ εφόσον πάρουμε ένα κουπάτ και στήσουμε το ριζάκι μας και βάλουμε το σολομό από πάνω, σίγουρα είναι πιο γκουρμέ. Επειδή όμως εμείς έχουμε συνηθίσει να τρώμε πιο ρουστίκ, μας αρέσει το φαγητό μας να είναι ρουστίκ. Θέλουμε ριζάκι από κάτω. Θέλουμε ένα ωραίο φιλέτο σολομό από πάνω. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο υπέροχο γεύμα που είναι. Έχουμε την πρωτεΐνη μας, έχουμε τον υδατάνθρακά μας, έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε πραγματικά σε ένα πιάτο. Και βέβαια το πιο μαγικό είναι αυτή η υπέροχη σάλτσα. Κρέμα βαλσάμικο, σίκο και φυσικά το τζίντζερ και το σκόρδο. Ρίξτε σαλτσούλα από πάνω, θέλουμε να πάει η σάλτσα και στο ρύζι. Καταπληκτικό. Κοιτάξτε το πως έχει γλασάρει. Βλέπετε. Είναι όλη η σάλτσα πάνω στο ψάρι μας και βέβαια λίγο πρασινάδα. Προτιμήσω να βάλω λίγο δεντρολίβανο εδώ. Βουαλά. Το τέλειο γεύμα. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω το αγαπημένο μου γεύμα. Εγώ θα μπορούσα να ζήσω με αυτό το γεύμα όλη μου τη ζωή, ειλικρινά. Γιατί το ψάρι είναι η πιο φανταστική πηγή πρωτεΐνης που μπορούμε να έχουμε και όχι μόνο. Και όταν είναι μαγειρεμένο έτσι, Παναγία μου. Λιώνει στο στόμα. Να σας πω ότι υπάρχει πιθανότητα μέχρι πριν να τελειώσει το βίντεο να έχω φάει όλο το πιάτο. Οπότε συνεχίζω. Η μαρινάδα έχει περάσει μέχρι μέσα. Είναι γλυκό, αλλά γλυκό όσο πρέπει. Και είναι μια ελληνική εναλλακτική, να το πω, για όλα τα κινέζικα τύπου σολομούς που κυκλοφορούν. Γιατί βάλαμε κρέμι βαλσάμικο, εντάξει, βάλαμε λίγο τζίντζερ. Αλλά το τζίντζερ πια υπάρχει παντού. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που μας παρακολουθήσετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας. Μην ξεχνάτε να κάνετε τη συνταγή για να μου στείλετε. Σας είπα ότι θα το φάω το σολομό μου, έχουμε δει στο βίντεο αυτό. Φιλάκια πάρα πολλά. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.